Τρία κόλπα για να κάψεις λίπος πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι μόνο να χάσουμε τα κιλά. Είναι να τα χάσουμε γρήγορα, αποτελεσματικά και από την κοιλιά. Ένα. Να κάνεις αερόβια σε φάση νηστείας. Δηλαδή, πριν βάλεις τροφή στο σύστημά σου, να πας να βγεις, να τρέξεις, να περπατήσεις. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο πειραματίζομαι τώρα τελευταία και βλέπω ότι δουλεύει πολύ καλύτερα. Και η βιβλιογραφία και οι έρευνες το στηρίζουν. Λέει ότι όταν δεν έχεις τροφή στο σύστημά σου και έχουν περάσει 10 και 15 ώρες και δεν έχεις τραφή και πας και κάνεις γυμναστική ή αερόβια, το σώμα σου αναγκαστικά θα κάψει από τις αποθήκες λίπους και τις πεισματάρικες αποθήκες λίπους που δεν αιματώνονται τόσο καλά. Μπορεί σε κάποιον που είναι 120 κιλά να μην έχει τρομερή διαφορά. Αλλά όσο πιο χαμηλά πέφτεις τα κιλά, τόσο πιο σημαντικό είναι να κάνεις αερόβια σε φάση νηστείας. Το κάνουν πολλοί αγωνιστικοί bodybuilders, πολλοί αθλητές. Εντάξει, και είναι ένα μυστικό το οποίο φαίνεται να δουλεύει ειδικά όταν δεν χάνεις αρκετά γρήγορα. Τώρα, για να σου πω ακριβώς τη ρουτίνα, από το πρωί που θα ξυπνήσεις μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθείς, τι πρέπει να γίνει για να φύγει το λίπος, πάτα το σύνδεσμο που έχω κάτω στο προφίλ για να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο. Πάμε στο δεύτερο μυστικό, το οποίο πραγματικά θα κάψει λίπος σαν να μην υπάρχει αύριο και πολύ πιο γρήγορα, που είναι το λιποδιαλυτικό ρόφημα της επίπεδης κοιλιάς με την κανέλα, το κουρκουμά και το λεμόνι. Εάν δεν ξέρετε ακριβώς πώς είναι η συνταγή, δεν θα την αναλύσω εδώ πέρα. Έχω βίντεο στο προφίλ μου που το δείχνω αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, ειδικά αν δεν χάνεις, να το δοκιμάσεις, να δεις αν χάνεις πολύ πιο γρήγορα. Τι θα κάνεις με το που ξυπνήσεις το πρωί, θα το πιείς και αυτό αμέσως θα σε ενυδατώσει, θα φτιάξει την ισορροπία μέσα στο σύστημά σου και θα αρχίσει να ρίχνει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Όταν πέσουν αρκετά τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, αρχίζουμε και καίμε λίπος. Μπαίνουμε στη φάση νηστείας και αφαγείας. Αρχίζουν και δουλεύουν κάποιες ορμόνες πολύ πιο γρήγορα και επιτέλους φεύγει το πεισματάρικο, το λίπος από την κοιλιά που δεν φεύγει με τίποτα. Πάρα πολύ σημαντικό το λιποδιαλυτικό ρόφημα. Πάμε στο τρίτο πράγμα που πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε, το οποίο είναι το μιλόξιδο. Ένα σφινάκι μιλόξιδο βιολογικό 10 λεπτά πριν φας το πρώτο γεύμα ή πριν από cheat. Αν θες να φας βλακεία, πίτσα, σουβλάκι, παγωτό, τέτοια πράγματα. Μιλόξιδο πριν 10 λεπτά. Γιατί? Τι γίνεται? Πρώτον, ρίχνει τα επίπεδα ζαχάρου και αυτό στο αίμα. Δεύτερον, απλώνεται στο στομάχι, φτιάχνει το pH του στομαχιού και το προετοιμάζει για όταν μπει τροφή να μην τρέξει αμέσως να γίνει πέψη και να πάει η ινσουλίνη στο Θεό και να αρχίζουμε να χτίζουμε λίπος. Τι γίνεται? Αρχίζει και απορροφάται αργά και σταθερά και μας προστατεύει από το να βάλουμε λίπος τόσο γρήγορα και να πάθουμε αυτό που λέμε το γλάρωμα, που θέλουμε να κοιμηθούμε όρθιοι, εντάξει. Οπότε αυτά είναι τα τρία μυστικά για να κάψεις πολύ πιο γρήγορα αποτελεσματικά και μέχρι το Πάσχα να έχεις χάσει τα κιλά. Ακολούθησε με για περισσότερα και σιγουρέψου οπωσδήποτε να έχεις δει το σεμινάριο, εντάξει.